Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ από την τηλεόραση Σούπερ, από την Χαλκιδική για όλη την κεντρική Μακεδονία. Να σας καλησπερίσω, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλεσμένος κυρίες και κύριοι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πάντα, ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα. Καλησπέρα κύριε Βαλιάνη. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Με χαρά ξαναβρισκόμαστε στον τηλεοπτικό αέρα της Χαλκιδικής. Και όλης Μακεδονίας πλέον. Και όλη τη Μακεδονία. Και, βέβαια... κυρίως βέβαια το σχόλιο αφορά τη δική σας επανάκαμψη ουσιαστικά στα πράγματα, λοιπόν, τα τηλεοπτικά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπερδευόμαστε, κύριε Βαλιάνη, τώρα, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να πω, ότι πού απευθυνόμαστε. Βέβαια είναι θέμα που θα το συζητήσουμε, γιατί θέλω. Τι να πω τώρα, ότι στην κεντρική Μακεδονία, τώρα τι να την πω, κάτω Μακεδονία, βόρεια, πάνω, δεξιά, αριστερά, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θα το δούμε στη συνέχεια, κύριε Βαλιάνη. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Πριν από όλα όμως, κυρίες και κύριοι, πριν δούμε τα θέματα εδώ με τον κύριο Βαλιάνο, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο αυτή τη στιγμή. Ένα βίντεο που καταγράφει το τι συνέβη, για το τι συνέβη αυτές τις ημέρες στον νομό Χαλκιδικής. Και δεν μιλώ άλλο για την καταιγίδα, για την θεομηνία που έπληξε πολλές περιοχές του νομού και μάλλον περισσότερο τον Δήμο Σιθωνίας και τον Δήμο Κασάνδρας. Εμείς πήγαμε στον Δήμο Σιθωνίας, καταγράψαμε τις ζημίες εκεί, ακούσαμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων. Μιλά βέβαια και ο Δήμαρχος ο κύριος Τζίζιος, όπως επίσης και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά θα ήθελα να δείτε τι κατέγραψε η κάμερα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να το δούμε και με τον κύριο Βαλιάνο εδώ, για το τι σπταίει τέλος πάντων, αλλά και γενικότερα να ενημερωθείτε κι εσείς για το τι συνέβη. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Το χειρότερο πρόσωπό της έδειξε, κυρίες και κύριοι, η Νεφέλη, εδώ, στον Όλμο Παναγίας, στον νομό Χαλκιδικής. Περιουσίες κατεστραμμένες, οι οποίες κατέληξαν στη θάλασσα, έργα υποδομής εντελώς κατεστραμμένα και τα μηχανήματα αλλά και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας εν εγρηγόρση για να μπορούν να δώσουν ό,τι καλύτερο γίνεται στους πληγέντες της περιοχής αυτής. Η καταστροφή έγινε μέσα σε μισή ώρα, καταστράφηκαν όλα. Ανέβηκε το κύμα. Έπεφταν τα νερά από πάνω και τα πήρε όλα μέσα σε ένα μισάρο. Δεν άφησε, έχει μέσα ξαπλώστρες, έχει μέσα τραπεζάκι, τραπεζάκια, καρέκλες, τα πήρε όλα. Κατέβηκε χύμαρος εδώ, εννοείς από πού ήρθε ο χύμαρος? Κατέβαινε και χύμαρος και ανέβαινε και η θάλασσα. Ανέβαινε, το ύψος ήταν μέχρι εδώ. Έχουμε και βιντεάκι, το νερό ήταν μέχρι εδώ. Τραπέζια επέπλαν, μέχρι και αυτοκίνητο κατέβασε, πήρε αυτοκίνητο. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ δεν έπαθει κανένα τίποτα. Η ζημιά μπορούμε να πούμε ότι είναι ολοκληρωτική, διορθώνεται κάτι? Νομίζω τα λέει μόνο του όλα. Όλα διορθώνονται, αν υπάρχει θέληση όλα διορθώνονται, αλλά είναι μεγάλη ζημιά. Πάει πίσω την ελληνική σεζόν. Ο Δήμος, οι υπηρεσίες ήταν, ανταποκρίθηκαν άμεσα? Εντάξει, ναι, ναι. Ήρθε και ο Δήμαρχος, τα είδε, ήρθε εδώ πέρα, κανονικά, εντάξει. Σας βοήθησε? Ναι, ναι, η απόκριση ήταν πολύ σύντομη, γιατί όπως βλέπετε και τα γκρέιντερ και τις φαγάνες ήρθανε σήμερα, μόλις μια μέρα μετά.
Την Τρίτη είχαμε μια έντονη καταιγίδα στην περιοχή της Νικήτης και στην περιοχή του Άρμου Παναγίας και του Λιβροχείου εδώ στον Άγιο Νικόλαο και δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα. Προβλήματα τα οποία δημιούργησαν ζημιές, βλάβες, έργα υποδομής στα σπίτια, στις επιχειρήσεις. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε σήμερα είναι Πέμπτη, συνέβη την Τρίτη, το απόγευμα, Πέμπτη και σχεδόν πηγαίνουμε καλά. Προσπαθούμε να επιλώσουμε τις πληγές μας, ώστε από το Σάββατο να είμαστε όλοι οργανωμένοι και να λειτουργεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο η περιοχή μας. Νομίζω το έχουμε καταφέρει. Είμαστε όλοι μαζί, ιδιώτες, Δήμος, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, που θέλω να τους ευχαριστήσω όλους όσοι συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει ο Δήμος για να φέρει την ασφάλεια και την κανονικότητα στην περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, ένα εύλογο ερώτημα από τους τηλεθεατές και τους κατοίκους περιοχής. Τι έφταιξε για όλη αυτή την καταστροφή, αν εξαιρέσουμε το μένος της νεφέλης του της καταιγίδας? Δεν έφταιξε τίποτα. Απλώς οι κλιματολογικές συνθήκες αλλάζουν και δημιουργούνται πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε αυτή η καταιγίδα από την Κατερίνη, πέρασε από την Κασάνδρα, από τη Σίβηρη και από την Φώκια και ήρθε στην Νικήτη και κάθισε πάνω στην Νικήτη και στον Άγιο Νικόλο. Κάθισε εδώ πέρα και δημιούργησε αυτά τα τεράστια προβλήματα, τα οποία έφερε τόσο πολύ τόνους νερού στην περιοχή που δημιούργησαν ποτάμια από πάνω στο βουνό, από παντού, και ήρθε τεράστιες ποσότητες που συμπαρέσυραν φερτές ύλες, πέτρες, δέντρα και ήρθαν και έπεσαν μέσα στα χωριά μας, μέσα στους οικισμούς. Αυτό προσπαθούμε τώρα, να βγάλουμε αυτά τα υλικά που δημιούργησαν πρόβλημα στα δίκτυα ίδρυψης, στα δίκτυα αποχέτευσης, παντού. Σημασία έχει ότι είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα, τα έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι αύριο θα είμαστε πάρα πολύ καλά και να μπορούμε να υποδεχθούμε τον κόσμο τον οποίο επισκέφτεται την περιοχή μας. Εγώ θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα ότι από την Παρασκευή το απόγευμα ο Δήμος και αυτή η περιοχή που επλήγει θα είναι από όλες τις απόψεις οργανωμένη και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να υποδεχθεί τους επισκέπτες. Επίσης να πούμε ότι έχουν συσταθεί οι επιτροπές αποζημιώσεων για τα σπίτια και για τις επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν και αυτές αύριο ώστε να γρήγορα να επισπευθεί η διαδικασία για να αποζημιωθούν και οι οικοσκευές αλλά και οι επιχειρήσεις. Η μπόρα αυτή ήταν λίγο μεγάλη, αρκετά μεγάλη ποσότητα και όγκου νερού, μαζί με λάσπες μαζί. Δεν έχει να κάνει με θέμα αρχών, πιστεύω, γιατί αυτός ο όγκος νερού δεν θα μπορούσε, και ό,τι και να είχε προβλεφθεί, δεν προβλεβόταν αυτό το πράγμα. Οι ζημιές, εντάξει, είναι αρκετές. Είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα καθαρισμών και αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι από αύριο θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις, να επανέλθουμε πάλι στις δραστηριότητες μας, στη δουλειά μας κανονικά. Επηρέασε αυτό καθόλου την θερινή σεζόν, γιατί ήδη έχει τελειώνει και ο Ιούνιος? Σίγουρα έχει επηρεάσει. Να υπολογίζουμε ότι μας πήγε 10 μέρες πίσω τουλάχιστον όλη αυτή η ιστορία. Όχι μόνο από δικιά μας πλευρά και από θέμα κόσμου, γιατί και ο κόσμος εγκατέλειψε την περιοχή. Ή κάποιες ακυρώσεις αρκετές που με αρκετούς γνωστούς που μιλάμε, δωμάτια ή ξενοδοχεία. Εντάξει, είναι ένα δεκαήμερο πίσω. Αυτό είναι όλο. Τι να κάνουμε, θέλει μαθαίνουν, δεν το κάνουμε. Υπηρεσίες του Δήμου, η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, γενικότερα οι αρχές έδρασαν άμεσα μετά την ζημιά που έγινε? Έδρασαν και κινητοποιήθηκαν νομίζω αρκετά άμεσα και κινητοποιούνται ακόμα. Δηλαδή δεν είναι... ήταν στο πλευρό ολωνών μας, δηλαδή, όσο μπορούσαν και αυτοί. Γιατί είπαμε, ο όγκος των καταστροφών ήταν αρκετά μεγάλος. Εντάξει, νομίζω ότι βοήθησαν αρκετά. Κύριε Στεριάδη, είναι η πρώτη σας μέρα εδώ που έρχεστε ή έχετε ξανάρθει εδώ? Εδώ είμαι από όταν γεννήθηκα στην περιοχή ούτως ή άλλως, αλλά ούτως ή άλλως με τις καταστροφές είμαστε από την πρώτη στιγμή. Έχουμε στείλει μηχανήματα έργου τα οποία εργάζονται και όπως βλέπετε καθαρίζουν όλη την περιοχή. Οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες και στην Νικήτη, στον Θεσσαλονίκη Όρμου Παναγίας, τα οποία είναι μηχανήματα της περιφέρειας με εντολή του περιφερειάρχη του κ. Τζιζικώστα από την πρώτη ώρα. Κλιμάκιο μηχανικών, πριν λίγο είχαμε ραντεβού, πηγαίνουν και κοιτάνε τις επιχειρήσεις που πάθαν ζημιά και τα οδικά δίκτυα όπου υπάρχει
δυνατότητα να πάμε να κάνουμε μια γρήγορη αποκατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο να υπάρχει πλήρη κανονικότητα στη ζωή των πολιτών και των τουριστών της περιοχής, γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες αυτή την περίοδο. Αλλά από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε το έργο έτσι ώστε να καθαριστούν και ό,τι πρόβλημα υπήρξε σε ρέματα και οδικά δίκτυα για να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι ζημιές αυτές που έγιναν θα αποκατασταθούν κατά τους θερινούς μήνες λόγω του τουρισμού του νομού κυρίως? Πιστεύω ότι τα οδικά δίκτυα θα αποκατασταθούν σίγουρα. Ήδη ξεκινήσαμε από την πρώτη ώρα από χθες. Έχουμε μηχανήματα τα οποία κάνουν αποκαταστάσεις. Καθαρίζουν στα πυργαδίκα, στην ακτή Θεσσαλονικιού, στον όρμο Παναγίας. Τώρα από εκεί πέρα σε κάποια άλλα σημεία τα οποία υπάρχει κόπη και η οδός, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τις ασφαλτοστρώσεις άμεσα. Υπάρχουν οι αποζημιώσεις τώρα των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να ενημερώσετε τους πολίτες να πηγαίνουν να κάνουν την αίτηση στο Δήμο όποιοι έχουν πάθει ζημιά, έτσι ώστε να πάνε οι επιτροπές να ελέγξουν, για να πάμε και σε οριοθέτηση της περιοχής για να πάρουμε μια αποζημίωση χρηματική για τις ζημιές που πάθαν σαν επιχειρήσεις και σπίτια. Με τις υπόλοιπες αρχές είχατε καλή συνεργασία, ενώ πυροσβεστική, αστυνομία, υγεία? Ναι, φυσικά με την πυροσβεστική πάντα είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία και η αστυνομία ήταν παρούσα και όλες οι άλλες υπηρεσίες που χρειάστηκε από εθελοντικές ομάδες, καθώς επίσης και όπου χρειάστηκε διασώσεις να γίνουν. Πιστεύω ότι έχουμε πάει σε πολύ καλό βαθμό. Δεν θρύνησαμε ανθρώπινη ζωή παρόλο τα έντονα καιρικά που είχαμε. Και από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε και το άλλο θέμα στο Βρασνά, πάλι εκεί καιρικά δύσκολα. Οπότε είμαστε παντού, τρέχουμε. Εδώ στην τηλεόραση Σούπερ για όλη την κεντρική Μακεδονία. Είδαμε το τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες εδώ στον νομό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Σιδονίας, που πλήγει ιδιαίτερα από την Νεφέλη. Απευθυνώς προσκεκλημένος να συνδεθούμε με τα προηγούμενα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος. Κύριε Βαλιάνη, είδατε προσεκτικά από ό,τι είδα το βίντεο μαζί με όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το πρώτο σας σχόλιο εκτός από τις κλιματολογικές αλλαγές, τις οποίες έχουμε νιώσει όλοι στο πετσί μας και όχι μόνο εμείς, όλοι οι φίλοι ως πλέον με το κλιματολογική αλλαγή. Πώς είδατε όλη αυτή την κατάσταση και τελικά τι φταίει, κύριε Βαλιάνη? Είναι χρήσιμο να μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πραγματικά εάν το μέγεθος αυτών των καιρικών φαινομένων υπό την έννοια της διαπίστωσης, εάν έστω ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα σε επίπεδο τεχνικών έργων, εάν και πάλι θα είχαμε πρόβλημα. Κάποιοι μιλούν για τέτοιας έντασης φαινόμενα που και τα τεχνικά έργα, τα απαραίτητα, τα αντιπλημμυρικά, να ήταν ολοκληρωμένα και απόλυτα δομημένα εντός του περιβάλλοντος, νομίζω ότι και πάλι δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιας έκτασης και τέτοιας έντασης φαινόμενα όταν κανείς ακούει ότι πέφτανε 120 τόνοι νερού αναστρέμα. Τώρα, παρόλα αυτά, γι' αυτό η πολιτεία θα πρέπει και εδώ στην κριτική μας, εγώ που πάντα είμαι μετριοπαθής και προσπαθώ να δω τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιείται η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η κεντρική πολιτεία και εννοώ φυσικά την οικονομική δυσπραγία.
Και ξέρετε ότι σε ένα κράτος και ειδικά στην Ελλάδα, όταν υπάρχει οικονομική δυσπραγία, το πρώτο πράγμα που κόβεται είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Άρα λοιπόν, όταν από αυτά τα έργα συνεχώς ψαλιδίζουμε τους προϋπολογισμούς προκειμένου να βγουν τα περίφημα πλεονάσματα, μπορεί τελικά να φτάσουμε και εδώ, όμως είναι θέμα σχεδιασμού και προτεραιοτήτων. Άρα λοιπόν, στη Χαλκιδική, σε όλη βέβαια την περιφέρεια, αλλά ειδικά στη Χαλκιδική, και πέρυσι και φέτος η φύση μας έδωσε το στίγμα και μας οδεύει και μας λέει πού πρέπει να κινηθούμε. Προειδοποιεί. 36 δισεκατομμύρια λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, είναι το πρόγραμμα το αντιπλημμυρικό που έχει το ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία. Θα πρέπει να ρωτήσουμε σήμερα, να δούμε τι προτάσεις έχουν υποβληθεί για αντιπλημμυρικά έργα από τους Δήμους της Χαλκιδικής, από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής κατά βάση. Και ποιο είναι το ποσό που έχει δεσμευτεί για τη Χαλκιδική. Εάν αυτό το ποσό αποδεικνύεται ότι δεν είναι το αντίστοιχο και το ανάλογο των ζημιών και των φαινομένων που έχουν εντοπιστεί στη Χαλκιδική, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας και να δεσμευθούν κονδύλια από τα 36, επαναλαμβάνω, δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ ως το μοναδικό ουσιαστικά χρηματοδοτικό εργαλείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την αυτοδιοίκηση, μιας και είπαμε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει αγγίξει το μηδέν, για να μπορέσει η Χαλκιδική να ολοκληρώσει τον περιβαλλοντικό της σχεδιασμό σε επίπεδο αντιπλημμυρικής θωράκισης. Ηρίστε εν παρόδο, πείτε μου, υπάρχει απορροφητικότητα σήμερα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή είναι λίγο αργά τα πράγματα? Πώς το βλέπετε εσείς? Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα στατιστικά, υπάρχει απορροφητικότητα και αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται, ξέρετε, στο στατιστικό αυτό στοιχείο προσμετράται και η απορροφητικότητα και τα έργα που εντάσσουν οι Δήμοι. Εάν λοιπόν σε αυτό το ποσοστό προσθέσουμε τα έργα τα οποία απορροφούν οι Δήμοι και τα έργα τα οποία εντάσσονται, θα λέγω ότι είναι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Βέβαια, εγώ θα παρατηρούσα μια υστέρηση σε ό,τι αφορά την ίδια την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, την Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής ουσιαστικά στην ένταξη έργων. Φυσικά υπάρχουν οι Δήμοι οι οποίοι ανεβάζουν αυτό το ποσοστό της απορροφητικότητας. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε σχετικά με το προηγούμενο θέμα είναι ότι οι Δήμοι και η Περιφέρεια λειτουργούν με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα την ώρα της αποκατάστασης. Πρέπει να πάψουν να είναι μηχανισμοί αποκατάστασης των ζημιών και να γίνουν μηχανισμοί πρόληψης. Αυτή είναι λοιπόν η αντιπλημμυρική θωράκιση που ζητάνε οι πολίτες, που ζητάμε εμείς ως αντιπολίτευση και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να στρέψει το βλέμμα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και φυσικά οι 5 Δήμοι του νομού μας. Πριν, γιατί παρακολούθησα το ρεπορτάζ, κύριε Βαλιάνη, θα μου επιτρέψετε να πω για να κρατάμε και τις ισορροπίες όπως πρέπει. Οφείλω να ομολογήσω, γιατί το είδα, κύριε Βαλιάνη, ότι ο Δήμος Ιθονίας τουλάχιστον αντεπεξήλθε αμεσότατα στις καταστροφές. Θα μου πείτε. Τεράστιες οι καταστροφές, πολλοί κόσμος επλήγει. Ο Δήμος Ιθονίας πραγματικά έπραξε άριστα και ο Δήμος, αλλά και μπράβο στους ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες, κύριε Βαλιάνη, και χωρίς κέρδος, έτρεξαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν ό,τι μηχάνημα μπορούσαν και με ό,τι δυνάμεις είχαν. Και οφείλω να το πω αυτό και μπράβο στους ανθρώπους αυτούς. Και από την προσωπική μου εμπειρία και από όσα πληροφορήθηκα, και ο Δήμος Ιθονίας εν προκειμένου και ο Δήμος Κασάνδρας στις καταστροφές που έγιναν στην Χερσόνησο της Κασάνδρας και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λειτουργήσαν άμεσα πραγματικά με ταχύτητα ως όφυλαν εξάλλου. Απλά ξαναλέω ότι θα πρέπει να περάσουμε από τον μηχανισμό αποκατάστασης, το μηχανισμό πρόληψης, γιατί συν της άλλης ο μηχανισμός αποκατάστασης, λειτουργώντας δηλαδή κατασταλτικά μετά τη ζημία, στοιχίζει και πολύ ακριβότερα σε σχέση με την πρόληψη, γιατί αντιλαμβάνεστε, σε μια έκτακτη ανάγκη δεν υπάρχουν εκπτώσεις στα έργα που γίνονται, δεν υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες και γίνονται απευθείας αναθέσεις. Όλο αυτό είναι πιο ακριβό, αντιλαμβάνεται κανείς, με δημοσιολογιστικούς όρους. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να συγχαρούμε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και για τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα μαζί με την αυτοδιοίκηση. Όπως έλεγαν οι παλιοί, Αριστότερον το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Προφανώς. Πείτε μου λίγο, κύριε Βαλιάνη,
Πριν από λίγες ημέρες, να σας ενημερώσω ότι σε μια συνέντευξη που κάναμε τον κύριο Πιτσιόρλα, τον υφυπουργό, συγκεκριμένα σε μια ημέρα του ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος, που έλαβε χώρα στο Μακεδονία Παλάς, ήταν και ο υπουργός, ο οποίος απίθυνε τέλος πάντων τον χαιρετισμό του. Μιλήσαμε και μετά και μιλήσαμε για το φράγμα, το περιβόητο φράγμα του Χαβρία, αξιότιμο κύριε Βαλιάνη, το οποίο εγώ νιώσα ήμουνα και γέρασα, για να σας το πω πολύ απλά. Από ό,τι διαβεβαίωσε στην κάμερα της τηλεόρασης, ο κύριος Πιτσιόρλας είπε ότι προχωρά με γοργούς ρυθμούς και κάποια στιγμή πολύ σύντομα θα υλοποιηθεί. Αυτό σας είπα, δήλωσε στην κάμερα κύριε Βαλιάνη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εσείς ως περιφέρεια, τι ενημέρωση έχετε για το φράγμα του Χαβρία, γιατί ίσως αν υπήρχε ένα φράγμα κύριε Βαλιάνη, γλίτωναν οι φουκαράδες, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που τους άκουσα και μου πραγματικά πληγώθηκα πάρα πολύ, καταστράφηκαν περιουσίες τώρα επιχειρηματιών. Γιατί τα είδα και με τα μάτια μου, τα είδαμε και στην κάμερα. Υπήρχε περίπτωση, λέτε, να προβληθεί κάτι τέτοιο. Και τι έχετε εσείς, τι γνωρίζετε για το φράγμα? Δεν είμαι φράγμα σε θέση να πω εάν λειτουργούσε το φράγμα του Χαβρία, εάν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα. Το ζήτημα του φράγματος, το ζήτημα του φράγματος του Χαβρία είναι εξαιρετικά σημαντικό, πάνω απ' όλα για την υδροδότηση της κεντρικής και βόρειας Χαλκιδικής και ένα μέρος του Δήμου Προποντίδας και ίσως ενδεχόμενα και της Κασάνδρας. Η ψηδρία είναι πρώτο πύλο. Πραγματικά μιλάμε για ένα έργο το οποίο χρονίζει ότι μελέτες επιμελετών, προφανώς και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι ένα πολυσύνθετο και πανάκριβο έργο. Εμείς με ευαρέσκεια αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να εντάξει το συγκεκριμένο έργο σε ένα πρόγραμμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στα περίφημα ΣΔΙΤ. Έτσι, από ό,τι γνωρίζουμε, προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση και μάλιστα σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις του Υπουργού με τους Δημάρχους και την Περιφέρεια αυτό υπόθηκε. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η λειψιδρία της περιοχής και ως προς τη χρήση του νερού για οικιακή χρήση και ως προς την άρδευση των χιλιάδων στρεμάτων τα οποία καλλιεργούνται στην Χαλκιδική είναι τεράστια. Όλη η περιοχή από το Δήμο Πολυγύρου μέχρι και τα άκρα του Δήμου Προποντίδας είναι κατακόκκινη στον χάρτη της υδροληψίας, υπό την έννοια πια ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα γεώτρηση, διότι έχει φτάσει στα κατώτατά της όρια. Φοβερή υπεράντληση, τρομερή υπεράντληση. Η υδροδοτική λεκάνη. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο έργο ο Χαβρίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον πρώτο ή δεύτερο, τοποθετήστε τον εσείς όπου νομίζετε, πυλώνα της οικονομίας στη Χαλκιδική, που λέγεται αγροτική οικονομία, και να μην έχουμε εξασφαλίσει το απαραίτητο νερό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό. Τουρισμός χωρίς νερό. Με έναν πληθυσμό της Χαλκιδικής, ο οποίος υπερπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, και να μην μπορούμε να εξασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται την περιφερειακή μας ενότητα το απαραίτητο νερό. Και έχουμε να εμφανίζονται προβλήματα όπως αυτά που εμφανίστηκαν πέρυσι στην Κασάνδρα. Ελπίζουμε να μην τα δούμε και φέτος. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του να γίνει αυτό το έργο και ήρθε η ώρα να αφήσουμε και πίσω μας την ιδεολειπτική αντιμετώπιση που είχε μέχρι πρόσφατα το κυβερνών κόμμα απέναντι στο συγκεκριμένο έργο, συνδυάζοντάς το, αν θέλετε, με την μεταλλευτική δραστηριότητα της Βόρειας Χαλκιδικής. Και το κλείνω εδώ, χωρίς να επεκταθώ περαιτέρω. Με χαρά βλέπω ότι ξεφεύγουμε από τις ιδεολειψίες του παρελθόντος και πραγματικά ο συντοπίτης μας, ο Στέργιος ο Πιτσιόρλας, μακάρι να είναι αυτός, έστω και αν βρισκόμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, εγώ θα έλεγα μακάρι να είναι αυτός που θα καταφέρει να βάλει το νερό στο αυλάκι. Σωστά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βαλιάνη. Πριν από λίγο καιρό, τέλος πάντων, με τα βαΐων και κλάδων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπεδέχθη, όπως είπα και πριν, με τα βαΐων και κλάδων και με μεγάλη ευχαρίστηση και με μεγάλη ανακούφιση και όλα αυτά, τέλος πάντων, που ακούσαμε, τη Συμφωνία των Πρεσπών.
το περιβόητο θέμα των Σκοπίων, μακεδονικό το λένε άλλοι, του Σκοπίων το λένε άλλοι, τη Φύρων το λένε άλλοι, τέλος πάντων να το λέμε συμφωνία των Πρεσπών για να είμαστε μέσα. Πώς είδατε εσείς ως Στυλιανός Βαλιάνος, ως άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, πώς είδατε την συμφωνία αυτή των Πρεσπών και αν πιστεύετε ότι η χώρα και συγκεκριμένα η Μακεδονία θα κερδίσει ή θα χάσει από αυτή τη συμφωνία? Το γενικό μου σχόλιο για τη συμφωνία είναι ότι πρόκειται για μια κακή συμφωνία, η οποία συνιστά ουσιαστικά εθνική υποχώρηση σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα και κεκτημένα της περιοχής μας ανά τους αιώνες. Θα ήταν τολμηρό να λέγαμε την λέξη ήττα, κύριε Βαλιάνη? Όχι, δεν είναι καθόλου τολμηρό. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει το ακριβώς την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια εθνική ήττα. Είναι λίγο σκληρό, γιατί φοβόμαστε, είναι λίγο βαρύ. Μην γίνουμε και εθνικιστές χωρίς, τώρα. Χωρίς, και οι όροι και οι λέξεις. Χωρίς να μπαίνω στην λογική του να πω ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει. Είναι όταν αναγκάζεται η χώρα να εκχωρεί ένα όνομα που ιστορικώς τεκμηριωμένα δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζει κάτι το ελληνικό, τη Μακεδονία, να μην θεωρηθεί ήττα. Και λέω το εξής. Είπατε λοιπόν ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ως επιτυχία το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί... Κύριε Βαλιάνη, μία λεπτομέρεια μόνο, χωρίς να διακόψω τον ρημό σας. Όταν γινόταν η συμφωνία, γιατί παρακολούθησα από την τηλεόραση ζωντανή σύνδεση, τότε γινόταν. Ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο Ζάιπ, να είναι καλά, ο Άντζη, δουλειά του έκανε αυτός. Αυτός την έκανε πολύ καλά κιόλας. Από κάτω, τρεις-τέσσερις φορές, δεν θυμάμαι τώρα, είπε τον όρο εμείς οι Μακεδόνες. Και ακούστε με τώρα, κύριε Βαλιάνη, δίπλα ακριβώς ο Έλλην πρωθυπουργός με υπουργούς από κάτω, σαν ακροατήριο και να χειροκροτούν όταν ένας άνθρωπος λέει απέναντι εμείς οι Μακεδόνες και εμείς οι Μακεδόνες. Μα ο ίδιος τους το εκχώρησε. Λοιπόν. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αλλά ήθελα να το πω γιατί... Θα το έλεγα κι εγώ. Λοιπόν, ακούστε. Να πάμε λίγο στα στοιχεία. Δεν συνεννοούμαστε πριν κάνουμε συνεντεύξεις, κύριε Βαλιάνη. Πάμε λίγο στα στοιχεία της συμφωνίας την οποία μνημονεύσατε. Δώσαμε το όνομα, έστω και σε σύνθετη μορφή, Μακεδονία. Ιστορικά η Μακεδονία εκτινόταν και στα Βαλκάνια. Το συντριπτικό κομμάτι της γεωγραφικής, και βάλτε το εντός εισαγωγικών, Μακεδονίας, το κατέχει η Ελλάδα. Ναι. Ένα μικρό κομμάτι κατέχουν τα Σκόπια, ένα μικρό κομμάτι η Βουλγαρία και ένα μικρό κομμάτι ίσως αγγίζει την Αλβανία. Γιατί λοιπόν να θεωρήσουμε επιτυχία αυτή τη συμφωνία, όταν θα καπηλεύεται αποκλειστικά το όνομα, έστω και σε σύνθετη μορφή, Μακεδονία, μια χώρα που κατέχει το μικρότερο κομμάτι της άλλοτε γεωγραφικής Μακεδονίας. Αφήνω έξω ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, το ελάχιστο κομμάτι γεωγραφικό της πάλαι ποτέ Μακεδονίας και μηδέν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας, και παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει το όνομα. Άρα λοιπόν, γιατί να το θεωρήσουμε επιτυχία? Δεύτερον, εθνότητα μέσω της ηθαγένειας. Θα μου πείτε, η συμφωνία μιλάει για μακεδονική ηθαγένεια. Ελάτε όμως που η χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Ελάτε που η γλώσσα θα λέγεται μακεδονική. Άρα λοιπόν η ηθαγένεια μακεδονική, σιγά σιγά και η εθνότητά τους θα είναι μακεδονική, κύριε Παπαδόπουλε. Επομένως λοιπόν η εθνότητα χάθηκε και αυτή την παραδώσαμε αμαχητή. Γι' αυτό μιλάω για μια κακή συμφωνία. Πάμε τώρα στη γλώσσα. Ο κύριος Μπαμπινιώτης είπε για τη γλώσσα, έτσι, ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Η μακεδονική γλώσσα είναι ελληνική. Και είπε πολύ ο κύριος καθηγητής, τον οποίον θαυμάζω βέβαια, είπε ότι από τη στιγμή που ο Σκοπιανός δεν μιλά ελληνικά, άρα δεν είναι Μακεδόν. Τόσο απλά το είπε ο άνθρωπος. Είναι ανιστόρητο να θεωρείται η γλώσσα, η σλαβική γλώσσα την οποία μιλάνε οι γείτονές μας, να ονομάζεται από το πουθενά να βαφτίζεται μακεδονική. Άρα λοιπόν, προσέξτε, τι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ότι διέκοψε τους αλυτρωτικούς, τις αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων μας. Μα τους δώσαμε το όνομα, δηλαδή το όχημα του αλυτρωτισμού. Τους δίνουμε την ταυτότητα, την εθνότητα και τη γλώσσα ως καύσιμα. Αυτό λοιπόν το όχημα αναμένεται να τρέξει
με μεγάλες ταχύτητες στο μέλλον. Άρα, και λοιπόν, κατά ημών, βέβαια. Κατά ημών, φυσικά. Άρα λοιπόν όχι μόνο αποτρέψαμε τον αλυτρωτισμό, γιατί δήθεν διαχωρίσαμε την αρχαία ελληνική Μακεδονία από την Μακεδονία που, όπως ονομάστηκε, για τη χώρα των Σκοπίων, αλλά επειδή ο Μακεδονισμός, όπως οι γείτονές μας είχαν ανακαλύψει στις αρχές του 10ου αιώνα για να αποκτήσουν μια εθνική ταυτότητα μέσω της επανάστασης του Ίλντεν και κατόπιν με τον ηγέτη τους, τον Τίτο, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα του αλυτρωτισμού και αυτό δεν αντιμετωπίστηκε. Χώρια που μόνο με την υπογραφή της συμφωνίας ουσιαστικά θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να οι νομικές συνέπειες της συμφωνίας πριν ακόμα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Δεν θα βοηθήσει αυτό τη χώρα μας, κύριε Βαλιάνη, και δει την Μακεδονία. Τη δική μας Μακεδονία. Αν εννοείται ότι. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ας πούμε. Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει. Καταρχήν, είμαστε. Αν μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, θα μπορούσε ενδεχόμενα να εγκαθιδρύσει, να σκεφτεί κάποιος ότι θα εγκαθιδρύσει πιο ειρηνικές συνθήκες για τα Βαλκάνια, υπό την έννοια ότι Ελλάδα και Σκόπια θα βρίσκονται κάτω από μια κοινή στρατιωτική συμμαχία. Είδατε εσείς την άλλη γείτονά μας, την Τουρκία, να φίδεται προκλήσεων σε βάρος της χώρας μας, επειδή ανήκουμε και οι δύο στο ΝΑΤΟ? Θα μου πείτε, είναι ίδιας δύναμης στρατιωτικής η μία χώρα με την άλλη. Είπαμε λοιπόν εδώ, λέει η ελληνική κυβέρνηση, ότι αποκόπτει τον ομφάλιο λόρο της Τουρκίας με τα Σκόπια, η οποία υποδάβλιζε ουσιαστικά αυτή την συμπεριφορά των γειτόνων μας με τις αλυτρωτικές τους διαθέσεις, για να δημιουργήσει άλλον έναν αντίπαλο της χώρας μας στα βόρεια. Ποιος μας λέει ότι αυτό θα σταματήσει? Πόθεν εξασφαλίζεται? Και ποιος μας λέει ότι οι Σκοπιανοί, έναντι των άμεσων κερδών που έχουν από αυτή τη συμφωνία, όνομα, ταυτότητα, εθνότητα, ένταξη στο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν θα λειτουργήσουν αλυτρωτικά, θα φτιάξουν το σύνταγμά τους κτλ. Άρα, λοιπόν, αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς και την ταπεινωτική, επιτρέψτε μου, μέρος της συμφωνίας, το ταπεινωτικό μέρος της συμφωνίας που αναφέρεται στο γεγονός ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να επανεξετάσει τα συγγράμματά της, τα ιστορικά, προκειμένου από εκεί να μην προκύπτουν αλυτρωτικές διαθέσεις της χώρας μας, νομίζω ότι όλο αυτό συνθέτει μια κακή συμφωνία και, όπως είπαμε εξ αρχής, εθνική υποχώρηση και από τα κεκτημένα ανά τους αιώνες, αλλά και από αυτό που αποτελούσε εθνική γραμμή όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Πριν από λίγο καιρό, κάπου διάβαζα ότι στο άρθρο 8 συγκεκριμένα της περιβόητης, μην πω διαβόητης και είμαι κακός και εθνικιστής, έτσι, να μην κατηγορηθώ, της περιβόητης αυτής συμφωνίας των Πρεσπών, της μεγάλης επιτυχίας ίσως της Ελλάδος και της κυβερνήσεως. Στο άρθρο 8 λέει κάπου ότι θα συγκεντρωθούν οι καθηγητές ιστορίας της χώρας μας με την εταίρα χώρα των Σκοπίων, για να ξαναστήσουμε, αγαπητέ κύριε Βαλιάνη, την ιστορία. Με λίγα λόγια, μετά τη συμφωνία, θα μου επιτρέψετε, θα το πω μετά τη συμφωνία, εσείς και εγώ θα είμαστε μάλλον ανιστόρητοι και αγράμματοι. Δύο πράγματα πρέπει να σχολιάσουμε, ναι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την, ναι, πολύ καλή. Να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάω σε ένα δείχνω. Πρώτον, μεγάλη ζημία υφίστανται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Μακεδονία και στα προϊόντα τους υπάρχει ένα commercial brand, μια εμπορική επωνυμία, το οποίο έχει μέσα το Μακεδονία ή το παράγωγό της Μακεδονική Μακεδονικό. Για αυτούς τους χιλιάδες επιχειρηματίες δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη και μπορεί στο μέλλον να υποστούν βλάβη, υπό ποια έννοια? Μπορεί να έρθει η χώρα αυτή που απέκτησε το καινούριο της όνομα Βόρεια Μακεδονία και να τους πει, εγώ ονομάζομαι Μακεδονία, έτσι, ως χώρα, από επαρχία Ιουγκοσλαβική έχει αναβαθμιστεί ως χώρα με το όνομα Μακεδονία. Αφού λοιπόν εγώ έχω το όνομα Μακεδονία, εσύ απαγορεύεται να το χρησιμοποιείς στα εμπορικά σου προϊόντα. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό, κύριε Βαλιάνη? Φαντάζομαι απόλυτα μια οικονομική καταστροφή για όσους έχουν
Άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό το brand name. Ακριβώς, έχουν επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την, με τον όρο μακεδονικό. Λοιπόν, άρα... καταλαβαίνετε τι λέω. Τέλος πάντων, θέλω αμέσως μετά να πάμε, εγώ το ονομάζω κύριε Βαλιάν, θα χρησιμοποιήσω και την άλλη σας ιδιότητα, και όχι ειδικότητα, ιδιότητα η οποία είναι του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το ονομάζω συμφωνία γραβάτας. Πολύ λαϊκά και απλά θα μου πείτε. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα που δεν κάνει να μην τα λέμε. Απαγορεύεται να μην τα λέμε, πρέπει να τα λέμε, γιατί έτσι είναι. Όπως πολύ καλά και ορθά είπατε κι εσείς για το μακεδονικό. Θα πάμε όμως εδώ, επειδή εμείς δεν έχουμε ΕΣΠΑ ούτε ευρωπαϊκά προγράμματα, θα διακόψουμε κάπου εδώ, κύριε Βαλιάν, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε αμέσως εδώ στην εκπομπή μας και πάλι. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας στο επίκεντρο εδώ από την τηλεόραση Σούπερ για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σύνδεση με τα προηγούμενα αποψινώς προσκεκλημένος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέλιος Βαλιάνος. Κύριε Βαλιάνε, χρησιμοποίησα πριν την πρώτη σας ιδιότητα ως Περιφερειακού Συμβούλου. Μείναμε στο μακεδονικό. Το θέμα τέλος πάντων της συμφωνίας των Πρεσπών. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε κάτι, για να χρησιμοποιήσω την δεύτερη ιδιότητά σας ως στελέχους, ως πολιτευτικού της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε μία συμφωνία πριν από λίγες ημέρες με τους θεσμούς, όπως λέει η κυβέρνηση, με την Τρόικα, θα το πω εγώ, γιατί ίσως είναι ο πιο ορθός ορισμός της ιστορίας αυτής. Εγώ το ονομάζω συμφωνία της γραβάτας, και ας γίνω γραφικός και ας γίνω και εθνικιστής και δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Πείτε μου λίγο, βγήκαμε από τα μνημόνια τελικά, κύριε Βαλιάνε, ή εποπτεία ίσως είναι κάτι χειρότερο από το μνημόνιο? Δεν βγήκαμε από το μνημόνιο, κύριε Παπαδόπουλο. Εξηγώ και επιτρέψτε μου σε 15 δευτερόλεπτα να το συνδέσω. Βγάζετε ψεύδι τον Πρωθυπουργό, κύριε Βαλιάνε. Να το συνδέσω με το πρόσφατο παρελθόν της πολιτικής μας ιστορίας. Παρακαλώ. 2014, Δεκέμβριος, η χώρα αναζητά την έξοδό της με επιτυχία στις αγορές, αναζητά την έξοδό της από το μνημόνιο με μια πιστοληπτική γραμμή στήριξης, τότε θυμίζω. Έρχεται η περίοδος της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, και ανακόπτεται βία η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο και εγκαθιδρύεται ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εκεί λοιπόν έχουμε το πρώτο καταστροφικό εξάμηνο, το 2015. Το 2015 έχουμε λοιπόν το... εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Εκλογές Μητσοτάκη. Εκλογές Μητσοτάκη. Υπάει αλλού η εγκαθίδρυση. Αν θέλετε να μιλήσουμε για την καθεστωτική αντίληψη των πραγμάτων που εφέρουν οι σημερινοί κυβερνώντες, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να το κάνω. Παρόλα αυτά όμως, με την ψήφο των Ελλήνων εξελέγει μια κυβέρνηση το Γενάρη του 2015. Έτσι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, εκμεταλλευόμενη ένα θεσμικό κομμάτι της ελληνικής πολιτείας, με το οποίο κανείς δεν έπρεπε να παίξει, την εκλογή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου έπρεπε να υπάρξει συνένεση και να ξεπεραστεί το ζήτημα αυτό και να μην επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις, η κυβέρνηση πέφτει και ανεβαίνει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ακολουθεί το πρώτο καταστροφικό εξάμηνο της περίοδου με Υπουργό Οικονομίας τον κύριο Βαρουφάκη. Και η χώρα κινδυνεύει με έξοδο από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Γίνεται το περιβόητο δημοψήφισμα. Σε λίγες μέρες έχουμε την επέτειο του δημοψηφίσματος, Ιούλιο, θυμίζω, του 2015. Η ελληνική κοινωνία στέλνει ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό και του λέει «Εμείς θέλουμε να αντισταθείς». Ο Πρωθυπουργός ανατρέπει την ψήφο των Ελλήνων, το 62%. Την εντολή του λαού. Την εντολή του λαού, το κάνει ναι. Το κάνει ναι. Και φέρνει μια χειρότερη συμφωνία από αυτή για την οποία ρωτούσε μέσω του δημοψηφίσματος τους Έλληνες. Η οποία και τότε ήταν επιτυχία, να σας θυμίσω. Αυτό λοιπόν... Λέγανε ότι ήταν επιτυχία. Αυτό λοιπόν οδηγεί την ελληνική κυβέρνηση ταπεινωτικά να υπογράψει το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Μνημόνιο. 86 δισεκατομμύρια, θυμίζω, τα δανεικά τα οποία θα φορτωνόταν επιπλέον στο χρέος της Ελλάδος. Συντόκους, βάλτε. Λοιπόν, συν το γεγονός ότι από όλη αυτή την καταστροφική περίοδο
το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε, τα κόκκινα δάνεια αυξήθηκαν, οι φόροι και οι οφειλές των Ελλήνων απέναντι στο ελληνικό κράτος αυξήθηκαν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού κράτους προς τους Έλληνες πολίτες αυξήθηκαν και γενικά υφίσταται η ελληνική οικονομία, μια τεράστια ζημία που ξεπερνάει για ορισμένους τα 150 δισεκατομμύρια συνολικά. Συν τον ντόμινο, έτσι. Ανεργία, κλειστές επιχειρήσεις, φανταστείτε. Capital controls, κλειστές τράπεζες κτλ. Τα οποία μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς. Αυτό λοιπόν γιατί σας το έκανα αυτή τη σύντομη αναδρομή. Για να φτάσουμε στο σήμερα ότι κάποιοι μετά από 3 χρόνια όλης αυτής της τεράστιας ζημίας μας οδήγησαν σήμερα να πανηγυρίζουν για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Δυστυχώς, επειδή συνέβησαν όλα τα προηγούμενα που σας ανέφερα, δεν φτάνει η χώρα στο σημείο που βρισκόταν το Δεκέμβριο του 2014 σήμερα. Φτάνει μεν ως προς το σημείο της εξόδου προς τις αγορές, πλην όμως με όλη αυτή την τεράστια ζημία να μας ακολουθεί. Η συμφωνία αυτή καθεαυτή αφήνω στην άκρη τις φεδρότητες με τις γραβάτες και τα σόου, τα επικοινωνιακά της κυβέρνησης που δείχνει ουσιαστικά να μην σέβεται τους πολίτες οι οποίοι χυμαζόμενοι από τη δική της πολιτική που δημιούργησε μια δευτερογενή κρίση μέσα στην ίδια την κρίση ουσιαστικά εμπέζει τον Έλληνα με τις γραβάτες και με όλα αυτά τα επικοινωνιακά σόου. Τι συμφώνησε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Παπαδόπουλε, για να έρθω στο ερώτημά σας, ότι μέχρι το 2022 θα πρέπει να συγκεντρώσει 43 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα. Από πού λοιπόν θα βγουν αυτά σε μια χυμαζόμενη οικονομία που οι ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται περί το μηδέν? Μισθή, συντάξεις, κόψιμο μάλλον, περικοπές στα δημόσια έργα. Ήδη ψηφισμένα μέτρα για περικοπή των συντάξεων που θα φτάνει περίπου θα φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια. Άλλο τόσο θα προκύψει από τη μείωση του αφορολόγητου που σημαίνει ότι θα πληρώσουν εφορία ακόμα και η μισθωτή των 600 ευρώ. Ναι, ναι. Και φυσικά υπερπλεονάσματα σε μια οικονομία που φαίνεται να μην αναπτύσσεται. Άρα και φυσικά τρίμηνες αξιολογήσεις από την Τρόικα. Προκειμένου αυτές οι τρίμηνες αξιολογήσεις μπορεί να μην έχουν σχέση με την εκταμείευση ενός νέου δανείου, γιατί εδώ η κυβέρνηση πέτυχε το φοβερό να έχουμε μνημόνιο ουσιαστικά, αλλά να μην έχουμε χρηματοδότηση. Πλην όμως οι αξιολογήσεις αυτές και οι εκθέσεις των Ευρωπαίων θα στέλνουν το μήνυμα στις αγορές και αυτές θα αποφασίζουν ανάλογα των αξιολογήσεων, δηλαδή αν είμαστε πιστοί στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, για το αν αυτοί θα πρέπει να μας, δανείζουν. Άρα λοιπόν σκληρή εποπτεία για τα επόμενα πολλά χρόνια και μέχρι το 2060 περίπου συμφωνήσαμε πλεονάσματα 2,2% κάθε χρόνο. Τα πλεονάσματα αυτά είναι χρήματα που μπαίνουν στην άκρη και αφαιρούνται από την ελληνική οικονομία, αφαιρούνται από τον επιχειρηματία, αφαιρούνται από τον επαγγελματία, έτσι. Και έτσι δεν εκτινάζεται και δεν αναπτύσσεται η οικονομία. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι ότι δυστυχώς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια, παραμένουμε σε ένα δρόμο αυστηρών αξιολογήσεων και πολύ φοβάμαι ότι στο όνομα του να επιβεβαιωθεί το πολιτικό σενάριο της κυβέρνησης αυτής περί δήθεν καθαρής εξόδου, θα πληρώσουμε πολλά ακόμα ως Έλληνες πολίτες. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Βαλιάνη, για τον, να το πω έτσι για τον περισσότερο, για τον απλό κόσμο που μας ακούει. Πήγε ένας πολίτης, πάει ένας πολίτης στην τράπεζα, ζητάει ένα δάνειο, του ζητάει η τράπεζα να βάλει υποθήκη το σπίτι του. Το βάζει ο άνθρωπος και έρχεται η τράπεζα και λέει: τώρα δεν σου δίνουν τα χρήματα. Κάτι τέτοιο δηλαδή επετεύχθη. Να πούμε το πιο τραγικό. Της συμφωνίας. Κάποτε κατηγορούνταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ως δοσύλλογοι, γερμανοτσολιάδες, θυμάστε. Α, ναι, τα παλιά αυτά. Ναι. Ζητήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τον Γιώργο Παπανδρέο και από τον Λουκά Παπαδήμου και από τον Αντώνη Σαμαρά να δώσουν το υπερταμείο, κύριε Παπαδόπουλο. Ναι, ναι. Δηλαδή το σύνολο της ελληνικής περιουσίας στα χέρια των δανειστών. Ουδείς από αυτούς τους τρεις προσκυνημένους πρωθυπουργούς δήθεν κατά την ετοιμιγορία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπέκυψε σε αυτή την απέτηση των δανειστών. Μόνο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έδωσε το υπερταμείο, το σύνολο δηλαδή της ελληνικής περιουσίας,
υποθηκευμένο στους Ευρωπαίους για 99 χρόνια και προσέξτε, με την περιβόητη συμφωνία της Γραβάτας, όπως την ονομάσατε, αυτό το υπερταμείο αποκτά θέση εγγυητή. Εάν δηλαδή, μιας και μιλήσατε με όρους τραπεζικού δανεισμού, εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δεν καταφέρνει να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, θα εκποιούνται στοιχεία του ελληνικού δημοσίου, της ελληνικής δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να αποπληρώνονται οι δανειακές μας υποχρεώσεις. Νομίζω η θηλιά είναι σφιχτή και έγινε από μια ιδεολειπτική κυβέρνηση, η οποία από τις πλατείες των αγανακτισμένων, τις κρεμάλες και τις κατσαρόλες, έφτασε σήμερα να γίνει η πιο αντιλαϊκή κυβέρνηση και η κυβέρνηση που αφίσταται παρασάγκας από τον ελληνικό λαό και φυσικά αυτό φαίνεται και στα δημοσκοπικά ευρήματα αλλά και στην οργή που ξεχυλίζει των Ελλήνων πολιτών, αν θέλετε με αφορμή τα εθνικά θέματα, αλλά που επεκτείνεται και στα οικονομικά. Ήθελα, κύριε Βαλιάνη, να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος αντιδρά. Και από μέσα και στα σπίτια και αν πάτε και έξω θα το δείτε και εσείς, δεν ξέρω αν πιστεύω θα το βλέπετε. Δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση που θα υπήρχε αν, φανταστείτε τώρα εσείς κύριε Βαλιάνη, πριν από κάποια έτη, αν η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση και γινόντουσαν όλα αυτά. Σας πληροφορώ κύριε Βαλιάνη και δεν χαριτολογώ. Σας πληροφορώ ότι θα είχε καεί ο Λευκός Πύργος, θα είχε πέσει η Ακρόπολη, θα ήταν όλη μέρα το Σύνταγμα κλειστό, θα ήταν η μισή Αθήνα καμένη. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Βεβαίως είμαι κατά αυτών. Βέβαια το συζητάμε, αλλά καταλαβαίνω, ενώ τις έντονες αντιδράσεις του λαού. Βλέπω όμως ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ηρεμία, εξαιρουμένων βεβαίως κάποιων ανθρώπων οι οποίοι για το μακεδονικό. Που τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ με αυτούς γιατί και εγώ συμμετείχα στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία και δεν έχω να κρύψω κάτι και δεν με απασχολεί να το κρύψω. Συμμετείχα όντως. Γιατί πίστευα και πιστεύω ότι τέλος πάντων δεν έπρεπε να γίνει συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό όμως δεν λέει κάτι άλλο. Η κυβέρνηση είναι άλλη και εμείς είμαστε απλοί πολίτες, εγώ τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την ηρεμία του λαού. Είναι, νομίζω, και διορθώστε με κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική διαπίστωση κοινωνικού περιεχομένου, ναι, για το πώς αντιδρά η κοινωνία μας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια υπόκοφη, μια υφέρπουσα οργή μέσα στις λαϊκές μας. Γιατί, προσέξτε. Υφέρπουσα όμως κάποια στιγμή θα βγει η οργή αυτή προς τα έξω, κύριε Βαλιάνη. Στις δημοκρατίες, κύριε Παπαδόπουλε, η οργή και όλα τα συναισθήματα εκφράζονται στις κάλπες. Εγώ λοιπόν από τη θέση αυτή, το μόνο που μπορώ να καλέσω τους συμπολίτες μου είναι αν μη τι άλλο και πρωτίστως να την εκφράσουν την ώρα του δημοκρατικού τους δικαιώματος. Την ώρα που θα ψηφίσουν. Φυσικά πολίτες δεν είμαστε μία φορά κάθε 4 χρόνια. Συμμετέχουμε στα πράγματα, έτσι. Αντιδρούμε, παίρνουμε θέση, ενδεχόμενα και κάποιες φορές πιο έντονα. Είμαι και εγώ κατά των προπυλακισμών, κατά οποιασδήποτε αντιδημοκρατικής αντίδρασης. Η κάλπη είναι το μεγαλύτερο όπλο του πολίτη, ακριβώς, κύριε Βαλιάνη. Ακριβώς. Αρκεί να υπάρχει η μνήμη δίπλα στον ψηφοφόρο την ώρα που ψηφίζει και να μην είναι οδηγός η λύθη για τους πολίτες. Προσέξτε όμως, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ιδιάζον στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην εξουσία έχοντας υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα και έχοντας υποσχεθεί, θυμάστε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, ότι θα απελευθερώσει τη χώρα από τα δεσμά και με την φυσικά τη συμπαράσταση των ανεξάρτητων Ελλήνων, αυτού του ετερόκλητου κόμματος που σήμερα χυμάζεται και οδηγείται ενδεχομένως και το ίδιο στη διάλυση. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ιδιαίτερες προσδοκίες στους Έλληνες πολίτες. Από τη στιγμή που δημιουργείς τόσο μεγάλες προσδοκίες, μετά και ο κρότος της πτώσης θα είναι μεγάλος. Γι' αυτό θεωρώ ότι η αντιπολιτευτική στάση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μετριοπάθεια, με μετρημένα λόγια, χωρίς υποσχέσεις, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στη χρονική συγκυρία την οποία βιώνουμε ως κοινωνία
και νομίζω ότι μια μετρημένη αντιπολίτευση μπορεί να γίνει μια καλή κυβέρνηση αύριο. Κύριε Βαλιάνη, η εκπομπή θα είναι ούτως ή άλλως κάθε μέρα στον αέρα πλέον. Η τηλεόραση Σούπερ θα ασχολείται με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Κάτι που πιστεύω ότι λείπει. Και λυπάμαι, κύρια θέματα. Γι' αυτό τι εννοώ με αυτό, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω κάτι τελευταίο από εσάς για να το ολοκληρώσουμε και βεβαίως, εκμεταλλευόμενος τη θέση μου, θα ήθελα να σας δεσμεύσω να ξαναρθείτε. Ευχαρίστω. Και επειδή είστε και στον αέρα τώρα, αντιλαμβάνεστε πρέπει να απαντήσετε. Με χαρά να επικοινωνήσουμε. Εγώ μου δίνετε την πάσα να πω ότι είναι ευχής έργων το ότι το Σούπερ ξαναβγαίνει στον αέρα με τις δικές του δυνάμεις. Συμφωνείτε. Και δημιουργεί μάλιστα και ιδεσιογραφικό πρόγραμμα. Έλειψε. Έλειψε αυτό. Και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση του σταθμού και σε εσάς. Κάτι τελευταίο. Βλέπετε εκλογές, κύριε Βαλιάνε, σε σύντομο χρονικό διάστημα ή πιστεύετε ότι θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει το 19? Απότατο όριο θεωρώ για την εκλογική αναμέτρηση σε εθνικό επίπεδο τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019. Νομίζω ότι εκεί θα είναι η πρώτη έκφραση της λαϊκής βούλησης απέναντι στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι... Ναι, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει όμως να πάει χτυπημένη. Ο χρόνος των εκλογών είναι Σεπτέμβριο του 19. Νομίζω ότι κανείς δεν θα άφηνε να πάει η κυβέρνηση χτυπημένη από ένα συντριπτικό ποσοστό εναντίον του στις ευρωεκλογές το Μάιο του 2019, ώστε να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Άρα θεωρώ, εάν ξεπεράσουμε το φθινόπωρο του 2018... Το τρέχον φθινόπωρο, δηλαδή αν δεν έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, απότατο όριο θα είναι ο Μάιος του 2019, όπου εκεί θα έχουμε ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε μαζί και εθνικές εκλογές και αυτό που αναμένουμε ως αυτοδιοίκηση με την πρώτη μου ιδιότητα είναι αυτό που μέχρι σήμερα ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Τσίπρας κρατάει ως εφταφράγιστο μυστικό, το πότε θα έρθει το νομοσχέδιο για τον περιβόητο κλεισθένη, τη μεταξέλιξη του Καλλικράτη, όπου εκεί πια αναμένεται να οριστικοποιηθεί και η ημερομηνία των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι οποίες και αυτές θεωρητικά μέχρι σήμερα είναι 26 Μαΐου, αλλά περιμένουμε να δούμε μέσω της ψήφισης του νομοσχεδίου για τον Κλεισθένη, αν αυτές θα μεταπηδήσουν για τις 13 Οκτωβρίου. Πληροφορίες υπάρχουν, αλλά δεν έχει κάτι οριστικοποιηθεί. Όχι, αλλά δεν είναι δυνατόν σε μια χυμαζόμενη αυτοδιοίκηση από πλευράς πόρων και με χίλια δυο προβλήματα, τα είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, η κυβέρνηση να υποτιμά τόσο πολύ το θεσμό αυτών των οποίων επιχειρεί έτσι κι αλλιώς να αλώσει μέσα από αυτό το νομοσχέδιο και να μην δίνει την ημερομηνία των εκλογών. Επικοινωνιακά τρίκ είναι αυτά, κύριε Βαλιάνε, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Πιστεύω ότι θα τα λέμε συχνά, αρκεί να έχετε κι εσείς την διάθεση. Είστε ευφυείς άνθρωπος. Αφήσαμε βέβαια θέματα που αφορούν όπως είναι το ΕΚΑΒ, όπως είναι τα οδικά δίκτυα της Μακεδονίας. Έτσι. Έστω και στο κλείσιμο σε 5 δευτερόλεπτα, μιας και είπατε την λέξη και προφανώς έχετε έτσι ενεργοποιηθεί από την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο ζήτημα, η Χαλκιδική υποφέρει από την έλλειψη διασωστών του ΕΚΑΒ. Χρειαζόμαστε πάνω από 70 διασώστες, υπηρετούν γύρω στους 30-35. Δεν έχουν ασθενοφόρα τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο. Κινδυνεύουν άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Φωνάζουμε από όπου βρεθούμε και από αυτό το βήμα το φωνάζω. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το ΕΚΑΒ και να στείλει διασώστες. Να ξεπεράσουμε το καλοκαίρι και μετά να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλιάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς που είχαμε την τιμή να σας έχουμε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα την ίδια ώρα. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ σε όλους.